Τι γίνεται με το θέμα των προμηθειών, κύριε Υπουργέ, και τα δισεκατομμύρια που χρωστάνε τα νοσοκομεία? Έτσι, πράγμα. Λοιπόν, δεν ξέρω ποια είναι η εφημερίδα που μιλάει εξ ονόματος των προμηθευτών, αλλά μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Αυτό δεν αφορά σε εμάς. Το Υπουργείο το δικό μας δεν κάνει παρά να ξοδεύει χρήματα για να κρατάει σε υψηλό δίκτυο ετοιμότητας το νοσοκομειακό σύστημα. Πριν από λίγο καιρό, το Υπουργείο Οικονομίας έκανε μια συνεννόηση με τους προμηθευτές και βρήκανε μια φόρμουλα για να αποπληρωθούν, για να εξοπληθούν. Σήμερα, μάλιστα, έχουν και μια νέα συνάντηση. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά τις οφειλές του κράτους προς τους προμηθευτές, αυτό τελειώνει με βάση τις εκκρεμότητες. Τι κάναμε όμως εμείς? Κάναμε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Για να τελειώνει αυτή η κατάσταση όπου κάθε 5 χρόνια πέρναγε κρίση στο σύστημα, εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχαν αυτές οι οφειλές, που όμως συνοδευόντουσαν και από υπερτιμολογήσεις σε σιωπηρά συνεννόηση ανάμεσα στο κράτος και στους προμηθευτές. Τα πειράχα, δηλαδή, που τους έλεγε, ναι, τα πειράχα στα τροκτικά. Δεν ξέρω ποιοι είναι και δεν με ενδιαφέρει. Δεν τους είχα ποτέ δίπλα μου για να τους ξέρω, ούτε κοντά μου για να συζητώ μαζί. Γνωρίσετε, ναι. Περάσαμε ένα καινούργιο νόμο της προμήθειας. Από εδώ και πέρα οι προμήθειες θα γίνονται από κεντρική επιτροπή. Ναι, για όλα τα παλιά χρέη τώρα, κύριε Υπουργέ. Τα παλιά χρέη τακτοποιούνται. Άλυστα. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα δημιουργηθούν νέα. Αλλά θα μπουν στο καινούργιο νόμο. Υπολογίσαμε. Αυτά τα δυσβάστακτα χρέη για το ελληνικό κράτος, δηλαδή για, για τους φορολογούμενους πολίτες, θα είχαν μειωθεί κατά 30 με 40% αν λειτουργούσε ένα άλλο σύστημα προμηθειών. Στον μαλλιμό της διαφάνειας, χρηστής διαχείρισης, περάσαμε ένα καινούργιο σύστημα, το οποίο έχει αρχίσει ήδη να λειτουργεί και να διενεργεί και τους πρώτους μεγάλους διαγωνισμούς σε όλη την επικράτεια. Τελειώνουμε λοιπόν με την υποκρισία, με την αδιαφάνεια, με την βαθιά διαφθορά. Τι να κάνουμε, σε εμάς έλεγε αυτός ο κλήρος. Τι αφήνουμε πίσω μας? Τα χρέη όμως το Υπουργείο Οικονομίας έχει φροντίσει να τακτοποιηθούν. Έχουν βρεθεί τα λεφτά, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι θέμα διαδικασιών για να αποπληρωθούν οι πάντες. Τώρα, ξεκάθαρο αυτό, και να μην φροντίζουν οι κύριοι αυτοί να στέλνουν τα μηνύματα μέσω δημοσιευμάτων, διότι από αυτά δεν καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, κύριε Υπουργέ, στο άλλο μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών, το θέμα του καπνίσματος. Έχετε εδώ δίπλα μια καπνίστρια. Και ορίστε, πεδίο δόξης Λαυρού, πώς θα την πείσετε? Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση. Αν θέλει να παραμείνει νέα. Και όμορφη όπως είναι, θα πρέπει κατά κύριο λόγο. Καταπιεζόμεθα λίγο, κύριε Αβραμόπουλε. Από ποιους? Από τους μη καπνιστές, από τον νόμο? Από τον νόμο. Από εσάς, λέει ο Υπουργός, λέει, σας χαίρομαι. Καταπιέζει. Είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία σας καταπιέζει. Καλό μας κάνετε. Για το καλό σας. Αντικειμενικά καλό μας κάνετε. Συνήθως καταπιέζει για άλλα πράγματα. Θα πω όμως κάτι πολύ σοβαρό. Όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, πρέπει να σας πω ότι έκανα σκόπιμο να περάσουμε μεταβατικό στάδιο εξοικείωση της κοινής γνώμης. Έκαναν πολλές συζητήσεις. Μάλιστα, πολλές από αυτές έγιναν και δημόσια. Και εδώ είχαμε κουβεντιάσει πριν από ένα χρόνο. Θα ερχόταν λοιπόν η ημερομηνία σταθμός, που καταγράφεται μια βαθιά τομή ιστορικής αξίας για τον ελληνικό κοινωνικό πολιτισμό. Είχαμε πει να είναι 1η Ιανουαρίου του 2010. Κρίναμε σκόπιμο να πάμε νωρίτερα. Μάλιστα. Γιατί για να μεσολαβήσει το καλοκαίρι, να δοκιμαστούν τα μέτρα στην πράξη και το κυριότερο, το δικό μας, η δικιά μας μέθοδος, η ελληνική. Διότι όπως παρατηρήσατε, εσάς τους καπνιστές, εμείς, πολιτεία δηλαδή, δεν σας προσέβαλε. Δεν σας αντιμετώπισε ρατσιστικά. Σας έδωσε τη δυνατότητα και το δικαίωμα, εφόσον κρίνετε ότι πρέπει να συνεχίσετε αυτή τη συνήθειά σας, να επιλέξετε. Δηλαδή, στον χώρο της ΕΡΤ, χάρηκα την πρώτη μέρα εδώ που ξεκινήσαμε. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Όταν εκεί που ήταν. Με συγχωρείτε, θα το πω έτσι. Ντουμάνι. Και ξαφνικά μπαίνω μέσα και λέω: τι έγινε, βρε παιδιά? Συμμορφώθηκαν όμως μόνοι τους. Αυτό συνέβη σε όλη την Ελλάδα. Η κοινωνία αγκάλιασε το μέτρο. Οι καπνιστές αισθάνονται ότι πρέπει να συμμετάσχουν, γιατί ακριβώς δεν τους προσβάλλανε. Το 70% των καπνιστών στηρίζουν το μέτρο και το 100% είναι υπόλοιπο. Μήπως το χειμώνα αλλάξουν τα πράγματα, κύριε Υπουργέ? Τώρα το καλοκαίρι ακόμα είμαστε έξω και δεν μπορεί να μην φαίνονται τα μέτρα τόσο πολύ. Λέω πως το χειμώνα αλλάξει η κατάσταση. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ξέρω ότι πάει καλά, ότι το αγκάλιασε η κοινωνία, ότι κατάλαβε ότι είναι το καλό της για τον κοινωνικό μας πολιτισμό, όπως είπαμε πριν, και κυρίως για τα παιδιά μας, γιατί προστατεύουμε τα παιδιά με την ειδική πρόβλεψη του νόμου, ότι απαγορεύεται παιδιά μέχρι 18 ετών να μπαίνουν σε χώρους και καπνίζουν. Όχι, και να μπαίνουν σε χώρους όπου καπνίζουν. Προσέξτε. Το νόμο το σέβονται όλοι. Πάει καλά. Δεν είχαμε αντιδράσεις. Ελάχιστες, τις ξεπερνάμε και αυτές. Εάν όμως ως προς κάτι, απαντώ στο ερώτημά σας, κάποιος ξεφύγει, επιχειρήσει να ξεφύγει από τον νόμο, παρατηρηθούν είτε παραβάσεις, είτε και παρεκβάσεις, τότε. Έριξα τροχιοδεικτικά την βολή πριν από λίγο καιρό. 1η Ιανουαρίου επικαιροποιείται η υπουργική απόφαση και μπορεί να προχωρήσουμε σε αυστηρότερα μέτρα. Μην το κάνουμε. Μην το κάνουμε. Ναι, αυτό δεν γίνεται με επιβολή, γίνεται με διάλογο. Αν είναι να είναι η αστυνομία που θα μας επιβάλλει το μέτρο, καλύτερα να μην γίνει ποτέ. Φαίνεται όμως ότι την θέση
του θεματοφύλακα αυτής της σημαντικής παρέμβασης την έχει πάρει ο ίδιος ο πολίτης. Ο ίδιος ο πολίτης, και ο καπνιστής και εκείνος που δεν καπνίζει. Και βεβαίως. Αυτό είναι το σημαντικό. Η Ελλάδα πέρασε στην κατηγορία πλέον των ευρωπαϊκών χωρών. Πολλοί έχουν εκπλαγεί με την αποδοχή της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ δεν σας κρύβω ότι δεν έχω εκπλαγεί. Πάντα πίστευα ότι η μέθοδος που ακολουθήσαμε ήταν η καλύτερη, διότι στο όνομα της δημοκρατικότητας και του σεβασμού του άλλου στο δικαίωμα. Mm-hmm. Να καπνίζει για όσο καιρό. Πρέπει να δούμε πάντως και στατιστικά στοιχεία και αργότερα, κύριε Υπουργέ. Λέω να δούμε καπνιστές. Και κάποια στοιχεία αργότερα, γιατί πολλοί έβαλαν και στοίχημα την 1η Ιουλίου με τον εαυτό τους για να κόψουν το τσιγάρο. Δηλαδή ήταν ένα ορόσημο. Και μερικοί φίλησες. Οπότε μπορεί να το δούμε πώς λειτουργήσε αυτό. Και αν κι όμως, πολύ, πράξη... αυτό που λέτε όμως ότι πάνω από 50 εργαζόμενους, αν απασχολεί μια επιχείρηση, να συνεννοηθεί με τον εργοδότη. Ναι, ένα χώρο καπνιστήριο και αυτά είναι ένα μέτρο το οποίο σέβεται τους καπνιστές. Ο άλλος σου λέει δεν θέλω να το κόψω. Θέλω να μπορεί να μου το επιβάλλει κάποιος. Κοιτάξτε, με αυτό που θα πω δεν θα συμφωνήσουν με την κυρία, δεν έχει σημασία. Ταξιδεύουμε πολύ στο εξωτερικό. Η εικόνα του να τους πετάς στο δρόμο για να καπνίσουν εκεί, μια εικόνα η οποία τους μειώνει και την προσωπικότητα των καπνιστών. Έτσι δεν είναι. Και εδώ στην Ελλάδα που είμαστε και λίγο της υπερβολής, θα συνοδεύονταν και από ειρωνία και από πλάκα και από χλέβη. Ναι, ναι, σωστά. Αυτό δεν το επιτρέψαμε. Καταλάβατε. Παρόλα αυτά. Είναι ένα μέτρο που θα μειώσει την παραγωγικότητα πάντως. Τη σεξουαλική όμως όχι. Αυτό όχι. Διότι το φιλμάκι που βγήκε και πρέπει να πω ότι επηρέασε πολύ κόσμο όταν έδειξε και απέδειξε, θα τα λέμε εμείς, τα λένε επιστήμονες, ότι πέραν του κακού προκαλεί στην υγεία και. Επιδράκει στη σεξουαλική ζωή. Στη σεξουαλική μας ζωή. Συζητήσαμε εδώ εκτενώς. Αυτό το τελευταίο τον Έλληνα. Τον ενοχλεί πολύ. Γιατί ο Έλληνας κατά δήλωσή του, όπως ξέρετε, είναι ενεργός. Και πολύ μάλιστα. Τώρα, πάμε σε δύο ερωτήματα. Και αυτό το μέτρο πάει καλά και δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ χαρούμενος.